για αλήθεια και ψέματα και για προσπάθειες εξαπάτησης, όπως αναφέρθηκαν από τον προηγούμενο ομιλητή. Τίθενται εδώ ερωτήματα. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η προηγούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας είχαν συμφωνήσει πλεονάσματα 4,5% και μάλιστα όχι για το 18 αλλά πολύ νωρίτερα? Αλήθεια. Εμείς πετύχαμε τα πλεονάσματα που γνωρίζετε και ήδη δίνουμε έναν αγώνα για τη μείωση του ποσοστού πλεονάσματος για το 2018. Αλήθεια είναι αυτό ή ψέματα? Και τελικά αυτό που πετύχαμε εμείς είναι μικρότερο σε κάθε περίπτωση από αυτό που είχε πετύχει η Νέα Δημοκρατία? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένας να είναι μαθηματική διάνοια για να καταλάβει ότι το 3,5 είναι μικρότερο του 4,5. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια. Δεύτερον, μας λέτε ότι καταργήσαμε το ΕΚΑΣ, το είχατε κάνει σημαία επί ένα χρόνο τώρα, και καθή στιγμή παρέχεται αυτό το επίδομα 4,7 παραπάνω από αυτό που καταργήθηκε, έρχεστε εδώ για να μας πείτε ότι ούτε αυτό είναι αλήθεια? Τι δεν είναι αλήθεια? Ότι είναι παραπάνω 4,7 αυτό που δίνεται σήμερα από αυτό που καταργήθηκε χθες? Δεν νομίζω ότι και αυτό χρειάζεται καμία ιδιαίτερη φιλοσοφία και σκέψη. Και το τελευταίο. Μειώθηκε το χρέος και μπαίνουμε σε μια διαδικασία μείωσης του χρέους με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και την απόφαση του Eurogroup. Δεν υπάρχει κανένας να το αμφισβητεί. Εσείς τι περιμένατε? Πιστοποιητικό βιωσιμότητας του χρέους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση συνεργασίας μειώνει το χρέος κατά 22% του ΑΕΠ και εσείς περιμένατε πιστοποιητικό βιωσιμότητας από τον κύριο Σόιμπλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αφού αυτή είναι η πραγματικότητα, μην επεκταθούμε σε αλήθειες και ψέματα περαιτέρω, διότι ο κατάλογος είναι μακρύς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θέλω να σας πω ότι ένας από τους τομείς που έπληξε η πολιτική της λιτότητας και της στοχοποίησης τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο τομέας της δικαιοσύνης και ο σοφρονιστικός τομέας. Και αυτό βεβαίως έγινε διότι επί 20-30 χρόνια ακολούθησαν αυτοί που μας κάνουν σήμερα κριτική μία πολιτική καταστροφής, χρεοκοπίας και αντιλαϊκών μέτρων. Αυτοί που επί 20-30 χρόνια ο ένας εναλλασσόταν στην εξουσία έναντι του άλλου με το ίδιο πρόγραμμα και με τις ίδιες πρακτικές, μέχρι που έφτασαν να συγκυβερνούν για να καταλάβουμε όλοι και τι εννοούσαν και τι έπραταν και τι επιδίωκαν, έρχονται σήμερα να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό. Το τι επιδίωκαν και το τι έπραταν νομίζω ότι το ξέρει ο καθένας. Ήταν να συνεχίσει το καθεστώς των φίλων του κυρίου Χριστοφοράκου και της ΙΜΕΣ να κυβερνά αυτόν τον τόπο μέσω της εναλλαγής στην ομή της εξουσίας. Και δεν τους φτάνει μόνο αυτό. Έρχονται σήμερα τα ίδια κέντρα και άκουσα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα να κάνουν προτάσεις και για τα ζητήματα δικαιοσύνης. Και ρωτάμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά τα οποία σήμερα προβάλλουν, μήπως είναι αυτά τα οποία προέβαλαν και κατά το παρελθόν όταν ήταν στην αντιπολίτευση? Και αφού τα έχουν προβάλει τόσες φορές, γιατί δεν τα υλοποιούσαν? Ποιος τους εμπόδισε? Αυτοδύναμες κυβερνήσεις είχαν. Μαζί συμπορεύτηκαν επί 3 χρόνια μέχρι το 2015. Ποιος τους
εμπόδισε. Κανένας. Κανένας, κύριοι συνάδελφοι. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι όμως ότι το ίδιο πολιτικό προσωπικό που σήμερα μας κάνει μαθήματα ήταν αυτό που πέρασε από εδώ με τις τελευταίες κυβερνήσεις. Τι είχε πράξει για όλα αυτά τα ζητήματα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν ήταν υπουργός των τελευταίων κυβερνήσεων ή η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν και αυτή ήταν αναπληρώτρια υπουργός του κυρίου Σαμαρά. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο θέλουν να μας κάνουν μαθήματα για θέματα δικαιοσύνης, παραπληροφορούν και την κοινή γνώμη. Μας λένε ότι επανήλθαν οι επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί στις θέσεις τους και ότι έχουν σταματήσει οι έλεγχοι φακέλων στο δημόσιο. Αλήθεια. Εγώ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον τομέα του αθλητισμού που ήμουν μέχρι πρότινος, ξέρω ότι από το 2002 είχε να γίνει οικονομικός έλεγχος στις αθλητικές ομοσπονδίες. Και επανασυστήσαμε εμείς στο Συμβούλιο Ελέγχου για να μάθουμε επιτέλους πού πήγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού 14 χρόνια που κανένας δεν έλεγχε και τίποτα δεν γινόταν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς υλοποιούμε ένα σχέδιο ελέγχου σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, ενώ εσείς συνεχίζατε μέχρι την τελευταία ώρα να καλύπτετε αυτές τις καταστάσεις. Μιλάνε όμως και για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αυτοί που ερχόντουσαν εδώ με τροπολογίες και αμνίστευαν την απιστία των τραπεζιτών, που άλλαζαν για 15 μέρες τον ποινικό κώδικα για να βγουν έξω οι υπόδικοι για τις μίζες των εξοπλιστικών. Αυτοί που μετά από τρεις προσπάθειες, γιατί τρεις φορές είχε έρθει η συγκεκριμένη τροπολογία, αμνίστευαν όσους έδιναν απόρριτες πληροφορίες σε υποψήφιους επενδυτές. Αυτοί μας κάνουν μαθήματα. Η κυβέρνηση λοιπόν θέλει για άλλη μια φορά να τονίσει ότι όχι μόνο θα υπερασπιστεί τον παρεπίπτοντα έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων από τα ελληνικά δικαστήρια, αλλά και θα σεβαστεί απολύτως τις αποφάσεις που εκδίδονται επ' αυτών των ζητημάτων, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Και εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο πρέπει να το ακούσουμε με προσοχή. Δέχτηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος μία αήθη επίθεση μετά την δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Επικρατείας. Παρεπιπτόντως, ακόμα περιμένουμε την απόφαση. Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα έκφρασης γνώμης. Διότι αν φτάσουμε σε τέτοια σημεία, τότε καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί περιορισμούς μιλάμε. Όπως λοιπόν έχουν το δικαίωμα να κρίνουν αυτά που είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος, οι δικαστικές ενώσεις και τα κόμματα, άλλο τόσο έχει και η κυβέρνηση τη δυνατότητα και το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή της. Αυτό όμως δεν είναι παρέμβαση. Παρέμβαση στη δικαιοσύνη είναι όταν με πλάγια και δόνια μέσα επιχειρείται ο επηρεασμός των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελέων. Και αυτό ουδέποτε η ελληνική κυβέρνηση το έκανε από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα. Αλλού ας κοιτάξουν ορισμένοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θέλω να πω ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι αυξημένος κατά 3 εκατομμύρια. Και μάλιστα έχει μπει ένα τέλος στην περιστολή των δαπανών για τη δικαιοσύνη. Και όχι μπει, έχει μπει μόνο ένα τέλος και ένας φραγμός, αλλά έχουμε και αύξηση. Αυτή μάλιστα την αύξηση θα τη διοχετεύσουμε στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Διότι πρέπει
να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση των κρατουμένων στις φυλακές, για να έχει αποτέλεσμα ο σοφρονισμός. Για να έχει αποτέλεσμα ορατό για την κοινωνία και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή επειδή υπέπεσαν σε αδικήματα και τιμωρήθηκαν, να έχει ένα αποτέλεσμα και για αυτούς η διαδικασία την οποία υφίστανται και κοστίζει στον ελληνικό λαό. Μου έκανε εντύπωση σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πανικός στον οποίο βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην ομιλία του στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην ετήσια συνέλευσή της, ανέφερε ότι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν απολυθεί 9.500 κρατούμενοι. Είναι εξωφρενικά πράγματα αυτά, διότι εδώ φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία εικόνα της πραγματικότητας. Παραλάβαμε μια κατάσταση περίπου 12.000 κρατουμένων και σήμερα κρατάμε σταθερά τον αριθμό στις 9.500 κρατουμένους. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούν, ήταν 18.000 οι κρατούμενοι, 20, πώς ήταν. Αυτός δε ο αριθμός, με την επιχορήγηση η οποία δίδεται και με τα μέτρα τα οποία και τα προγράμματα τα οποία υλοποιούμε στις φυλακές, είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι διαχειρίσιμος. Όσον αφορά τα θέματα της τελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών, θέλω να αναφέρω τα εξής. Επί των ημερών της κυβέρνησης έχουν διοριστεί το 2015 στο Συμβούλιο Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια 108 δικαστές και το 2016 18. Επίσης έχουν διοριστεί, θέλω ένα με δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, έχουν διοριστεί το 2016 65 δικαστικοί υπάλληλοι, και πάλι βάζοντας φραγμό σε αυτή την κατάσταση αποστελέχωσης των δικαστηρίων της χώρας. Περαιτέρω, το 2015 έχουν διοριστεί στο σύνολο στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια 93 δικαστές. Επίσης, 13 εισαγγελίες, 4 αεροπαγίτες αυξήσαμε τις θέσεις μόλις το περασμένο 15ήμερο, διάταξη την οποία δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, και αυξήσαμε κατά 7 τις θέσεις των υποψήφιων εισαγγελέων στη Σχολή Δικαστών. Επιπροσθέτως, για το 2017 έχουν προγραμματιστεί προσλήψεις 1.347 δικαστικών υπαλλήλων. Αυτή είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση εργάζεται σταθερά και μόνιμα για να μπορέσει να αλλάξει το τοπίο το οποίο παρέλαβε. Θέλω όμως να πω και κάτι τελευταίο σήμερα στη Βουλή. Το εξήγηλα πριν μερικές ώρες στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Πέρα από τα μέτρα επιτάχυσης της έκδοσης αποφάσεων, δικαστικών αποφάσεων, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και τα γνωρίζετε, τα έχουμε ήδη ανακοινώσει, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι μέχρι το πέρας των θερινών διακοπών θα έχει ολοκληρώσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη σύσταση της δικαστικής αστυνομίας. Και τούτο, κύριοι βουλευτές, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνέργεια ως συνεργατών ειδικών επιστημόνων και καταρτισμένων ανθρώπων θα βοηθήσει στο έργο της απονομής δικαιοσύνης και θα μεταφέρει έναν όγκο δουλειάς από τους δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι δεν έχουν οι άνθρωποι και τις τεχνικές γνώσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις να ανταποκριθούν στους συνεργάτες τους. Είναι ένας θεσμός, προσέξτε, ο οποίος καρκινοβατεί ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων παραπάνω από 15 χρόνια.
όπως πολλά άλλα εξυγχρονιστικά και εξυγειαντικά του δημόσιου βίου. Αλλά και αυτό το μέτρο θα το υλοποιήσει η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι, επαναλαμβάνω, μια έμπρακτη απόδειξη πως εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι στη διαφθορά και στη διαπλοκή, την πολεμάμε με συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα τα οποία στηρίζουμε σε κάθε περίπτωση, κάθε στιγμή της άσκησης κυβερνητικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ.